Γιάννης Τσαρούχης είναι ένας μεγάλος ζωγράφος. Είναι μεγάλος στην ηλικία. Φοράει τραγιάσκα, σακάκι και έχει άσπρα μαλλιά. Έχει μουσί και μουστάκι. Δείχνει από τα μάτια του ότι θέλει κάτι να ζωγραφίσει. Γιάννη Τσαρούχης ζωγράφισε 4 εποχές και έκανε κάθε εποχή και μία κοπέλα. Ο χειμώνας είναι μία κοπέλα που είναι σοβαρή και φοράει μαύρα ρούχα. Το χέρι της κρατάει ένα ροζ και στο άλλο λουλούδια. Μπροστά της έχει πορτοκάλια που είναι σε μια φρουτσέλα. Η άνοιξη για τον Τσαρούχη είναι μια κοπέλα. Έχει κοντά μαλλιά, φοράει ένα στεφανάκι, φοράει ένα μπλε φόρεμα, κρατάει ένα τριαντάφυλλο και μπροστά της έχει ένα βάζο και στο βάζο έχει ανοιξιάτικα φρούτα. Το χέρι της το άλλο φοράει ένα δαχτυλίδι και αφήνει στο τραπέζι πεταλούδες. Ο Γιάννης Τσαρούχης ζωγράφισε μια κοπέλα που ήταν το καλοκαίρι. Έχει κοντά μαλλιά και είναι μαζεμένα με στεφάνι και φοράει μια μπλούζα που είναι γαλάζια και φοράει μια ζώνη που είναι πράσινη. Κοιτάει ένα μπουκετάκι και μπροστά της έχει ένα καλαθάκι με ροδάκινα. Κοινόπορο για το Γιάννη Τσαρούχη είναι μια κοπέλα που έχει μπλε φόρεμα με ζώνη, κρατάει ένα σταφύλι, στο άλλο χέρι κρατάει ένα άλλο σταφύλι και έχει ένα ποτήρι κρασί και τα μαλλιά της τα έχει πιασμένα, είναι σοβαρή, μοιάζει να θέλει να μας προτείνει ένα ποτήρι κρασί. Ο Γιάννης Τσαρούχης ζωγράφισε έναν πίνακα που λέγεται 4 εποχές. Ο Γιάννης Τσαρούχης ζωγράφισε τις 4 εποχές. Τις φαντάστηκε 2 άντρες και 2 γυναίκες. Οι εποχές στέκονται όθριες μπροστά σε ένα τραπέζι. Πίσω υπάρχει ένα μπλε παράθυρο. Πάνω στο τραπέζι υπάρχουν φρούτα και καρύδια και λουλούδια. Η Άνοιξη είναι γυναίκα και έχει μαύρα μαλλιά. Φοράει και ένα μπλε φόρεμα. Ζωτάει το χέρι της ένα λουλούδι. Η Άνοιξη κρατάει και ένα ροζ τριαντάφυλλο. Την Άνοιξη ανθίζουν τα λουλούδια. Επάνω από το κεφάλι της Άνοιξης υπάρχει ένα στεφάνι με λουλούδια που μας θυμίζει την Πρωτομαγιά. Επάνω στο τραπέζι
Έχει πασχαλιές και κεράσια. Πασχαλιές για να μας θυμίζουν το Πάσχα, επειδή όταν κοντεύει το Πάσχα ανθίζουν οι πασχαλιές. Το καλοκαίρι είναι ένας άντρας που φοράει ένα άσπρο σόρτ και είναι γυμνός, επειδή το καλοκαίρι κάνει ζέστη. Το καλοκαίρι φοράει το κεφάλι ένα στεφάνι με παπανού ρούνες και στάχι. Κρατάει ένα δρεπάνι, επειδή παλιά χρόνια οι Γιώργοι το καλοκαίρι θέριζαν τα στάχια με τα δρεπάνια. Στο τραπέζι υπάρχουν πάρα πολλά πεπονία, λαδάκινα και βαρύκοκα. Υπάρχουν τέσσερα ροδάκινα επάνω σε ένα πανί. Τα βαρύκοκα είναι μέσα σε ένα καλάθι. Το φινόπωρο είναι μία γυναίκα που φοράει ένα μαντήλι στο κεφάλι της και ένα πορτοκαλί φόρεμα και έχει μαζεμένα τα μανίκια της. Το φινόπωρο καρτάει ένα πανί με σταφύλια. Το πανί είναι άσπρο και τα σταφύλια άσπρα και μαύρα. Ο χειμώνας έχει μαύρα μαλλιά κοντά, φοράει ένα μακρύ παρτό και το κρατάει με τα χέρια του. Και από μέσα είναι γυμνός. Πάνω από το χειμώνα υπάρχει ένα σύννεφο. Το χειμώνα πολλές φορές χιονίζει ή βρέχει. Και υπάρχουν πολλά σύννεφα στον ουρανό. Πάνω στο τραπέζι έχει καρύδια, πορτοκάλια και λουλούδια. Τα κρυνάκια είναι μέσα στο βάζο και είναι άσπρα και μόβ. Πίσω έχει μια κουβέρτα κόκκινη. Που τη λέμε πλακάτ. Παλιά τις είχαν για να τις σκεπάζονται. Τους 12 μήνες που έχουν μεταξύ τους πολλά κοινά και αυτά είναι όλοι τους είναι άγγελοι, όλοι τους είναι αγόρια. Όλοι οι πίνακες ζωγραφήθηκαν με τον ίδιο τρόπο. Όλοι οι πίνακες έχουν τον ίδιο φόντο. Όλοι οι μήνες κάθονται στην ίδια θέση πάνω σε μια κολόνα. Όλοι οι μήνες δεν φοράνε μπλούζα. Όλοι οι μήνες εκτός από τον Ιούνιο φοράνε παπούτσια. Και όλοι δεν είναι χαμογελαστοί. Ο Ζαρούχης δίνει σε κάθε μήνα και διαφορετικά το όνομά. Και σε κάθε μήνα ζωγραφίζει διαφορετικό σύμβολο. Ιανουάριος, Γενάρης και έχει σύμβολο το στραβό. Φεβρουάριος, Φλεβάρης και έχει σύμβολο τις μάσκες. Μάρτιος, Μάρτης και έχει σύμβολο το δέντρο. Ο Μάρτιος έχει δίπλα του ένα κρίνο για να μας θυμίζει ότι ο Άγγελος είχε δώσει στην Παναγία ένα κρινάκι όταν της είπε ότι θα γεννήσει το Χριστό. Απρίλιος και Απρίλης και έχει σύμβολο το τριαντάφυλλο. Ο Απρίλιος κρατάει ένα τριαντάφυλλο.
Γιατί τα λουλούδια αναπτύσσουν την άκρη. Μάιος και Μάης. Εσύ σίγουρα τα κελάσια. Ο Μάιος, εσύ τα κεράσια. Γιατί τα κεράσια τα μαζεύουμε το τέλος της άνοιξης. Ο Ιούνιος ή Ιούνις έχει σύμβολο τα ροβάκινα και είναι ξεπόλυτος. Ο Ιούλιος ή Ιούλης έχει σύμβολο το καλάθι με τα ροβάκινα. Ο Αύγουστος έχει σύμβολο το καρπούζι. Ο Σεπτέμβριος ή Σεπτέμβρης έχει τα βιβλία και τα μολύβια σαν σύμβολο. Τι προσωπικός στο Σεπτέμβριο έχει τα βιβλία γιατί ανοίγουν τα σχολεία. Οκτώβριος ή Οκτώβρης έχει σύμβολο τα πορτοκάλια. Ο Νοέμβριος ή Νοέμβρης. Έτσι σήμερα το πιάτο με τις ελιές. Ο Δεκέμβριος ή Δεκέμβρης έχει σύμβολο το αεροπλάνο με το γράμμα. Δίπλα στο Δεκέμβριο έχει παιχνίδι. Γιατί τα παιδάκια παίρνουν ζώα τα Χριστούγεννα. Ο Δεκέμβρης είναι γέρος. Και έχει το κεφάλι του Γιάννη Τσαρούχη και το πρόσωπο.